Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο έκτο τεύχος, Σε ένα πολυπόθητο τεύχο, άρχισα αρκετά να έρθει. Αρκετοί με ρωτήσατε και αυτά που είναι, ξέρει γιατί και πώ. Λογικά, εντάξει, υπήρχε κάποια καθυστέρηση, κάποιο θέμα και αυτά και άργησε να βγει. Ήταν να βγει την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο έντομο τον Σκαραβέο. Ο κόσμο σε μια συλλογή όπου μου αρέσει αρκετά, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα συλλογή. Φαίνεται ωραίο αυτό που θα φτιάξουμε μετά από καιρό, οι κασετίνε μα τέλο πάντων με τα έντομα και αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου προσεγμένη δυστυχώ η συλλογή. Πάλι αυτό που σα έχω ξαναπεί ότι στο περίπτερό μου ευτυχώ τουλάχιστον φέρνει αρκετά τεύχη, δηλαδή πάλι πρέπει να έχει καμιά δεκαριά να διαλέξω. Χθε το βρήκα πέμπτη στο περίπτερο, εσεί λογικά το βλέπετε Παρασκευή και έχω να πω κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Αλλά πριν πούμε και αυτό που έλεγα ότι δεν είναι αρκετά προσεγμένη, έχει συνήθω γρατζουνιέ. Κάποια έντομα δεν είναι καλά μέσα. Θα είναι σπασμένε κάποιε ρητίνε. Εδώ π.χ. κάνα δύο-τρία πολύ ωραία έτσι που μου άρεσαν. Οι ρητίνε του δεν βλέπονταν. Πολύ γρατζουνιέ, αρκετέ γωνίε σπασμένε, φαγωμένε. Γιατί πλέον έρχεται έτσι ενώ στα πρώτα έφυγε και το πιο προστατευτικό έτσι τέλο πάντων μια ζελατίνα. Είχε μια θηκούλα, τέλο πάντων πλαστική προστατευτική. Πλέον δεν το έχει αυτό. Βρήκα το σχετικά καλύτερο τεύχο όπου είχε και τι κεραίε. Αρκετοί δεν είχαν τι κεραίε. εγώ ήθελα να έχει και τι κεραίε να φέρουν. εντάξει, Να σα το δείξω καλύτερα. Αλλά ακόμα και αυτή η ρητίνη και αυτό το έντομο δεν είναι και το καλύτερο. Νομίζω που. Εντάξει, κάποιοι, αν βρήκατε παραπάνω ή ψάξατε λίγο καλύτερα, πιστεύω θα βρήκατε καλύτερο έντομο. Σήμερα Παρασκευή ε, είναι η μέρα όπου έχουμε αρκετέ συλλογίε. Είχα πει θα σα δείξω σήμερα αυτό. Τώρα, εγώ το γυρίζω αυτό πέμπτη βράδυ. Το ε, σκελετάκι που βγήκε για αυτό βγήκε την Τετάρτη, ε, παιδάκι αυτό το τεύχο. Σήμερα είναι να βγει κανονικά το 31. Και από ό,τι είδα πίσω το 31 έχει όλα αυτά. Οπότε λέω να το κρατήσω αυτό έτσι και να σα δείξω μαζί τα τέφια. Γιατί για να μπουν όλα αυτά και αυτό και τα άλλα θα χρειαστεί πάλι ο τάκη ψηλοεγχείρηση. Οπότε θα την κάνουμε μια και καλή την εγχείρηση να μεταμοσχεύσουμε και το σικότι. Να του προσθέσουμε μάλλον σικότι, γιατί δεν είχε άλλο. Για να βάλουμε ε, να του βάλουμε μαζί το σικότι και όλα αυτά. Οπότε σήμερα, αν βγει το τέφος 31, θα τα δούμε αυτά μαζί. Αλλιώ, όταν βγει, θα σα δείξω μαζί αυτό το τέφος παιδάκι. Αλλά έχει βγει προ ενημέρωσή σα. Μετά σήμερα είναι να βγει και το επόμενο τεύχο των κόμιξ των κλασσικών υπηρεδών. Είναι να βγει ορυκτά, όπου τα ορυκτά θα έχουν σήμερα κουπόνι. Οπότε το νου και εκεί, αν βλέπετε, θα το ανεβάσω πρωί το βίντεο. Αν πάτε στο περίπτωρο και μαζεύετε τα κουπόνια, σήμερα είναι να βγει το τεύχο με το κουπόνι. Το δέκατο τεύχο με το τελευταίο κουπόνι για το μέγα ορυκτό. Ε, αυτά για τι άλλε συλλογέ. έτσι προ ενημέρωσή σα όσοι με βλέπετε γενικά για συλλογέ. Λοιπόν, τώρα δώστε το δεφχάκι μα. Να δούμε τι μας έχει μέσα, πληροφορίες, θέλω να δω και το εντομάχι πως είναι εκτός ζελατίνας Η ρητίνη αυτή τη φορά ευτυχώ από πίσω είναι ταλαιπωρημένη και από μπροστά όχι γιατί ήταν, είναι ωραίο τεύχος Έχει από μπροστά είναι λίγο ταλαιπωρημένη αλλά όχι πάρα πολύ, δεν ξέρω από πόσ, πόσες, συλλογέ παίζει να έχουν αλλάξει αυτά τα έντομα Να έχουν βγει σε συλλογέ γιατί φαίνονται λίγο χτυπημένα λίγο στραπαθαρισμένα. τέλο τέλος πάντων θα φτάσουμε και στο έντομο πρώτα να κάνουμε μια βολτίτσα μέσα στο τεφάκι μας από την RBR να πούμε που έχει ωραία πράγματα πίσω τι θα έχουμε Ο, την άλλη φορά τι θα έχουμε γιγάντιο δασόβιο μυρμίγκι και αυτό το μυρμίγκι παίζει να είναι που τσιμπάει όχι και είναι το bullet ant που τσιμπάει πολύ άσχημα και έχει πάρα πολύ πόνο το τσιμπμά του ε, δεν νομίζω να είναι αυτό το bullet ant αλλά μπορεί να έχουμε αφιέρωμα για εκείνο το μυρμίγκι εδώ θα δούμε ε, θέλω να το δω και αυτό το τεύχος εννοείται Μ' αρέσει γενικά αυτή η συλλογή, έτσι η φάση εδώ εντάξει. Έχουμε το Σκαραβέο Κόσμα Ινδονησία. Την άλλη φορά είχαμε τον Σμαραγδαίο Σκαραβέο, δε έχουμε τον Σμαραγδαίο Κόσμα, που όντω είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, κάποιοι δεν είχαν και τόσο πολύ γυαλάδα, τόσα χρώματα και αυτά. Εγώ τώρα αυτό που διάλεξα μ' άρεσε, έτσι, αρκετά φαίνεται αρκετά ωραίο, οπότε εντάξει. Σκαραβέο Κόσμα, ταξινόμηση και αυτά να τον δείχνει εδώ πώ είναι. Εδώ έχουμε φτερά, τρία ζεύγη βαδιστικών ποδιών, κεραίε. Όπου κάποια τέτοια όπω σα είπα δεν είχαν καθόλου κεραίε. Οπότε πάρτε και εσεί ένα τέφο με κεραίε αν βρείτε. είναι ωραίο έτσι και αυτά. Ε, Χρυσοχρόνα, φούλμιναν σε πώ το φέρνει τέλο εντάξει η επιστημονική του ονομασία. Έλυτρα. Τα έλυτρα, αυτά τα πάνω που καλύπτουν τα φτερά λογικά. Προθώρακα, σύνθετη οφθαλμή για τα μάτια. Τώρα έτσι κάποιοι, κάποιοι είχαν και ωραία μάτια. Εδώ ο δικό, δικός, μου όχι τόσο, κάποιοι είχαν έτσι πιο κοκκινοπά μάτια. Δεν ξέρω το αν είναι καλό αυτό ή όχι, αλλά έτσι στη χώριζαν αρκετά τα μάτια τους. Είναι ένα ωραίο τομο, εντάξει, ζωντανά θωρικτά. Τι είναι, θωρακισμένοι, όντως εντάξει, κεφάλι, σύνθετη οφθαλμή, πόδια και προνοτό, προνοτό, οκ Έλυτρα, φτερά, οθήκε, σπεπτικό σύστημα. Α, μετά μαζί δίνει και μέσα πώ είναι. Ναι, όχι okay. την ε, ανατομία αυτού του εντόμου. Ωραίο. Ένα πολύ ευαίσθητο κεφάλι. Οκ, mm εντάξει. -hmm. Okay. Λάτρε τη ζέστη. Είναι λάτρε τη ζέστη αυτή. Ε. Κανέναν άλλον από αυτού θα έχουμε ε, όμω ή, ή όχι. Εμεί τώρα ποιον έχουμε. πρέπει να έχουμε αυτόν. Ή όχι. Το 7, όχι. Τρίχομο ξυλοφάγο. Δεν έχει καν αυτόν που έχουμε εσείς, ε, σήμερα. Πού τον δείχνει, δεν ξέρω. δέντρο καπό. Κουβριστή του κέντρου. Σκαραβέο Κόζημα τη Μαδαγασκάρη. Ε, είναι αυτό. Είναι λίγο διαφορετικό. Οκ. Ε, okay. Τώρα τον δικό μα δεν ξέρω πού έχει. Αλλά παίζει να μοιάζει με αυτόν. Ε, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ακριβώ ο ίδιο. Απλά λογικά μοιάζει. Δεν έχουμε ακριβώ τον ε, σε όλο τον κόσμο. Βουλευτή του Πεύκου. Μέλη τη οικογένεια που βρίσκεται. Δεν πώ το λέει. Μάλιστα. Αυτό από το σκοτάδι στο φω. Οκ. Διατροφή, σύζευξη, ζωή τη προνύμφη. Και αυτά προνύμφε βγάζουν. Οκ. Η ανάπτυξη και τέτοια. Εδώ μα δείχνει την αναπαραγωγή του ε, λίγο. Οκ. Okay. και απάτε. Γιατί για κανένα καμουφλάζ και τέτοια, μια μηχανή μαθητική άμυνα, α πούμε, είναι το καμουφλάζ και ο μιμητισμό. Ναι, ε, εντάξει, οκ. Okay. Ε, ναι, αλλά κύριε Χρήτσο, τα πουλιά ειδικά, εντάξει, μια χαψιά, δύο κολάπτε. Α, μάζουν ειδικά αυτά σε κανένα κανένα αυτό, κατευθείαν πάει δύο το στο τσιμπάκι. Πουλιά που σκαρφαλώνουν, ερπετάνε. Εννοείται, προειδοποιητικά χρώματα, πολλά ήδη διαθέτουν ένα χρωματικό συνδυασμό, τον οποίο ανακατεύω τον μπλε, το κόκκινο και. Οκ, okay. και μα δείχνει διάφορα πραγματάκια από τα χρώματά του. Μάλιστα, και αυτό ωραίο, μεγάλη μάστιγα. Και όχι, τι είναι αυτά, ρε, ακρίδε. Η μεγάλη αναπαραγωγή ακρίδας, Ακρίδε, ναι, αυτέ οι ακρίδε είναι. Δεν μπορώ, είναι το έντομο που με τρομάζει, με αγχώνει, ενώ δεν φοβάμαι ιδιαίτερα άλλα έντομα τύπου αράχνης, Ενώ οι αράχνε δεν τι πειράζω κιόλα. Τι έχουν μια αγάπη οι αράχνε, είναι η αλήθεια, γιατί κάνουν καλό, χρειάζονται και μέσα στο σπίτι, αλλά σα ίσα τη τιμωρώ κιόλα. Αν κάποια ράχνη ε, δεν έχει ο ιστό τη πράγματα όπω κουνούπια και τέτοια, τη τον χαλάω να ξαναφτιάξει καλύτερο ιστό. Αν όμω ο ιστό τη έχει πράγματα πιασμένα τύπου μιγαράκια, τύπου ε, κουνούπια και τέτοια, κάνει καλή δουλειά. Οπότε την αφήνουν να ζήσει ήρεμα και μέσα στο σπίτι. Αν δω κάποια. Εντάξει, τώρα έχει σε κακοχλητικό σημείο. Τώρα αν δεν δω πάνω σου κάπου αυτό. Όχι, okay, μπορεί να με ενοχλήσει, αλλά τώρα σε κάτι γωνία δεν με ενοχλούν καθόλου. Α είναι ίσα κάνουν ε, καλό. Ε, αλλά τι ακρίδε δεν, δεν, μπορεί. Η ακρίδα με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν δεν κάνει κάτι. Είναι, δεν κάνει κάτι πρακτικά σαν έντομο να πει να τσιμπήσει αυτά. Δεν ξέρω κιόλα τουλάχιστον. Αλλά με αγχώνει αυτό το πράγμα που πηδάει. Που το πώ γατζώνεται πάνω σου και αυτά δεν, δεν, μου αρέσει καθόλου η ακρίδα. Γενικά με ενοχλεί. Βρίσκω disturbing. Ε, ενώ άλλα έντομα δεν έχω ιδιαίτερα κάτι τέτοιο. Ε, γούρια για τη ζωή και το θάνατο. Α, ήταν ο Σκαραβέο. Αν και του αρχίου του Σκαραβέο είχε ιδιαίτερε ικανότητε. Σε αυτό το όμορφο βραχιό ανοίξει το φαρό του με Γενικά του τον τον είχαν οι, ε, ε, αρκετά οι Αιγύπτιοι. Και άλλη λογικά, αλλά ειδικά οι Αιγύπτιοι εντάξει. Οκ, okay, ε, ωραίο το φυχάκι. Περιμένουμε και το επόμενο που θα είναι το γιγάντιο μυρμήκι, πώ το λέει. Και τώρα εδώ στο έντομο μα με την OK Ριτίνη, που από πίσω είναι εκείνε οι γρατζουνιέ που φαίνονται είναι από πίσω, δεν είναι από μπροστά. Ε, αλλά πάλι δεν πάβουν να είναι γρατζουνιέ. Εδώ πέρα είναι αυτή η γρατζουνιά. Μπροστά ευτυχώ δεν έχουμε και τα τόσα πολλά πράγματα, αλλά πάλι έχει θεματάκια. Και όπω έγραψε πολύ σωστά και ένα φίλο, υπάρχει και ψηλό διαδικασία να πει να καθαρίσει Αλλά αυτή είναι τρίψιμο για λόχαρτα. Πρώτα πιο χοντρό, μετά πιο λεπτό, μετά ακόμα πιο λεπτό, μετά αληθή γυαλιστική και τέτοια όπω γυαλίζουν τα φανάρια. Θέλει αρκετή διαδικασία για να τη και δεν ξέρω τώρα πότε είσαι κάνα δοκιμαστικό στο πρώτο τέφο. Π.χ. ακόμα κανένα έτσι να δοκίμαζα εκεί. Και αν πετύχει η δουλειά να το έκανα έτσι γενικά. Πάντω το τυφάκι μα είναι ωραίο, δείτε είναι ωραίο το σκαραβιό και μάλιστα αυτό που σα είπα. Τα περισσότερα δεν είχαν κεραίε. Ε, αυτό έχει τι κεραίε του σχετικά ολόκληρε. Τώρα δεν ξέρω. Ε, θα σα γελάσω που από πάνω η ρητή είναι χάλια. Ρε. Τώρα από πάνω τι θα δείτε κι εσεί. Είναι λίγο θα μπει, λίγο αυτά. Δεν ξέρω. αχ να φαίνεται αρκετά τα πόδια τουλάχιστον και αυτά. Και από κάτω είναι έτσι σε αυτά τα χρώματα. Είναι όντω κόσμο. Άρεσε. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο τέτοιο είναι. Είναι χρώμα σκαραβέα αυτό. Ε, αν η Razer ξέρω εγώ είχε έντομο <laughs> είναι ωραίος, είναι Αυτό που κάνει το σώμα του είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έντομο. Έλα φίλε. Και μικρούτσικο σχετικά μετά, αλλά και γενικά από σαν τεύχη είδα, δεν είδα και κάνει ιδιαίτερα τεράστιο. Άντε μπορεί να έχει κάνει λίγο πιο μεγάλο, αλλά είχε και κάποια πιο μικρά, οπότε δεν είναι και το πιο τεράστιο έντομο αυτό. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έντομο, με, το έντομο, με τους χρωματισμούς που κάνει και αυτά. Ωραίο, λοιπόν, τώρα στην ηθικούλα μα πιστεύω τελειώσαμε με την πάνω σειρά για μικρά έντομα. Νομίζω μπορούμε να τον βάλουμε εδώ δίπλα στην σφίγγα μα. Ναι, και μέχρι στιγμής, όχι okay, εντάξει, εδώ έχουμε και τα αυτοκόλλητα από αυτά που δεν ξέρω καν αν κολληθούν θα δούμε μπορεί αργότερα. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα μας είναι αυτό: έχουμε σκόρπιο, αράχνη, δύο σκορπιού μάλλον, μια αράχνη, δύο σκαραβαίου και μια σφίγγα. όπου η σφίγγα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβλητική. Εντάξει, πιο επιβλητικό είναι ο γιγάτη σκορπιό, αλλά. Τη φύγα δεν ξέρω, ήταν ωραίο τεύχο, αλλά ένα πολύ περίεργο τεύχο. Αλλά μου αρέσει, μου αρέσει και εδώ. Έτσι, η συλλογή που είναι, μου αρέσει. Γενικά, μια συλλογή όπου θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και αυτό με κουράζει πάρα πολύ σε αυτή τη συλλογή, αλλά. Ε, μ' αρέσει. Mm. Τώρα τι να σπαναχυροτερέψει το πράγμα. Είδω ότι δεν παλεύεται και αυτά. Μα τελειώσουν μια θή και την αφήσουμε. Δεν ξέρω. Ε, θέλω γενικά να τη δούμε, αλλά είναι λίγο ενοχλητικό αυτό ότι. Πας και δεν έχεις ένα ωραίο τέφο. Τώρα κάποιο που θα πάει να το πάρει απλά τη φλάι ένα τέτοιο... Οκ, okay, εγώ επειδή τα κοιτάω λίγο και θέλω να είναι ωραίο, εντάξει, στο ψάχνω λίγο, είμαι λίγο πιο περίεργος σε αυτά. Αυτά λίγο πολύ βλέπετε και στο βίντεο νοείται. Κάποιο αν το ψάχνει ακόμα νοείται να πάει να το πάρει. Γι' αυτό που βγάζω και το βίντεο σου πιο ή γίνεται εντάξει. Εγώ πέμπτη το πήρα, δεν πρόλαβα να το ετοιμάσω. Γι' αυτό το βλέπετε και η Παρασκευή. Εννοείται σήμερα στο περίπτωρο έχουμε και άλλε συλλογέ και άλλοι όπου συλλέγεται πράγματα. Και λίγο πολύ από αυτά να συμφιθώ να έχετε ένα άμφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα.